όλους τους φορείς που συμμετέχουν σε αυτή τη διαδικασία σήμερα εδώ πέρα. Τα κυρίαρχα ζητήματα τα οποία βάζουμε είναι το ζήτημα της ακρίβειας, το μεγάλο κόστος στην αύξηση παραγωγής που έχουμε εμείς οι αγρότες. Διεκδικούμε άμεση απόσυρση στον φόρο επιδεύματος που έχει να κάνει με τη ΔΕΗ, να αποσυρθεί για να μπορέσουν τα νοικοκυριά και εμείς σαν αγρότες να μπορέσουμε να τα απεξέλθουμε στη μεγάλη αύξηση του ρεύματος. Μείωση του φόρου στα κάψιμα, σε όλα τα κάψιμα για όλους τους πολίτες και ειδικά για τους αγρότες να πάρουμε αφορολόγιο το πετρέλαιο. Τα ζητήματα που βάζουμε πέρα από αυτό, που νομίζω ότι συνδέονται άμεσα με όλη την κοινωνία της Καστοριάς, γιατί είμαστε το μεγάλο κομμάτι της Καστοριάς και θα εξηγήσουμε και γιατί βρισκόμαστε σήμερα εδώ και γιατί επιλέξαμε αυτή τη μορφή. Επιλέξαμε τη μορφή αυτή γιατί πρώτον έγινε μία σύσκεψη με ένα από τα βασικά στελέχη της κυβέρνησης, τον Υπουργό Ανάπτυξης, χωρίς να θεωρούμαστε ο παραγωγικός τομέας στο νομό και αποκλειστήκαμε από όλες τις συναντήσεις. Όταν πήραμε την απόφαση χθες για να γίνει η σημερινή εκδήλωση, εντελώς ξαφνικά εμφανίστηκε το μεγάλο ενδιαφέρον να γίνει μία συνάντηση στα Μολοχτά, στο ξενοδοχείο Λιμναίων. Δεν το αποδεχτήκαμε, έχουμε βάλει συγκεκριμένο αίτημα, ζητάμε η συνάντηση να γίνει παρουσία της περιφερειακής αυτοδιοίκησης και των δημάρχων. Έχουμε ζητήσει και από τους δημάρχους να μην συμμετέχουν στη διαδικασία αυτή αν δεν μας καλέσει τη συνάντηση. Νομίζουμε ότι τα αιτήματα τα οποία βάζουμε είναι κοινά για όλη την κοινωνία του νομού και αυτά θα παλέψουμε από εδώ και πέρα. Και επειδή έχει δημιουργηθεί και μια κατάσταση σε σχέση με τις κινητοποιήσεις, το τι κάνουμε και το πώς θα είναι και σήμερα εδώ πέρα, και επειδή δεν θέλουμε να δημιουργήσουμε κανένα θέμα, θα παρακαλέσω, επειδή αναγκαστικά θα περάσει το αυτοκίνητο της Συνοδείας από εδώ μπροστά, να είμαστε τουλάχιστον όμορφα. Δεν θέλουμε να δημιουργήσουμε κανένα έκτρωμα που να είναι τέτοιο που να μην αναδείξει τα προβλήματα. Εμείς θέλουμε να αναδείξουμε τα πραγματικά προβλήματα τα οποία υπάρχουν και όχι φιέστες, αυτές οι φιέστες που στείνει σήμερα η κυβέρνηση. Το κόστος παραγωγής για εμάς τους αγρότες είναι απογορευτικό. Εάν συνεχιστεί αυτή η πολιτική, θα αναγκαστούμε την επόμενη χρονιά να βγούμε τελείως από την παραγωγή. Αλλά τα ζητήματα της ακρίβειας που μας συνδέουν όλους είναι τόσο οξυμένα το τελευταίο διάστημα που πραγματικά για τη δικιά μας περιοχή με ένα 30 στο πετρέλαιο θέρμανσης και με τις τιμές που έχουν φτάσει δεν θα μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε.